μας σε κάθε τόπος δουλειάς. Αδέρφια, κρατήστε ψηλά τη σημαία του αγώνα. Θα συνεχίσουμε. Σαθρή πλειοψηφία του εγκλήματος εκεί μέσα ψηφίσει σήμερα αυτή την τροπολογία και δεν την αποσύρει, από αύριο πάλι είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Δεν θα έχει καμιά ισχύ, θα είναι ένα ακόμα κουρελό. Με αυτές τις σκέψεις είμαστε μαζί σας, το ΚΚΕ είναι στο πλευρό σας, όλοι οι εργαζόμενοι είναι στο πλευρό σας και εκεί θα βρισκόμαστε κάθε μέρα, κάθε ώρα, μέχρι να ξανακαπνίσει η τσιμινιέρα στη Λάρκο. Εδώ μαζί σας, στον αγώνα για να μην η Λάρκο ανοιχτή, για να μείνουν όλοι στις δουλειές τους. Για να μείνετε στα σπίτια σας, στηρίζουμε τον αγώνα σας, στηρίζουμε τις οικογένειές σας, γιατί ξέρουμε ότι αυτός ο αγώνας είναι και δικός μας, γιατί και εμείς τραβάμε τα ζόρια της πολιτικής των κερδών κάθε μέρα στη δουλειά, κάθε μέρα με τα εργατικά ατυχήματα, κάθε μέρα μετρώντας τους λογαριασμούς σε ΔΕΗ, σε νερό, σε όλα τα έξοδα της λαϊκής οικογένειας. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και οι εργαζόμενοι απεργοτάξεις του ελληνικού βρίσκονται σήμερα εδώ με την τετράωρη στάση για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα σας. Ο αγώνας των εργατών της Λάρκο, της Βιωτίας, είναι αγώνας όλης της Ελλάδας, όλων των εργαζομένων. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο. Συνεχίζουμε τον αγώνα μαζί. Θα δικαιωθούμε. Καλή δύναμη. Θα υπερασπιστούμε
τις εργασίες και τα σπίτια των συναδέλφων μας. Αν χρειαστεί θα κατασκηνώσουμε, δεν πρόκειται να αφήσουμε να την πάρει κανένας στη δάρκο και να διώξουν όλους τους συναδέλφους μας. Το ψηφίσουμε, το ξέρουμε το έργο. Με τον αγώνα μας θα το κάνουμε που δεν λόγω θα μείνει στα καρδιά. Είμαστε νικητές, γιατί αυτός ο αγώνας είναι αγώνας για όλους τους εργάτες της χώρας. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ μαζί τους. Καλούμε να συνεχιστεί, να έρθει ο κόσμος εδώ κάτω στην Αθήνα. Η διαδήλωση συνεχίζεται. Η απέτηση είναι μία, να μην ψηφιστεί αυτό το έκτρωμα που έχει φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Όλοι οι εργάτες της Αθήνας να έρθουν τώρα εδώ, στο Σύνταγμα. Συνεχίζουμε. Άλλο, τα χέρια από τη Λάρκο. Τόσο καιρό δίνουν τα κούραστα, αθελάτευτα, γραφικά και μαχητικά τον αγώνα στο να μην κλείσει η Λάρκο. Να μην μείνει κανένας εργαζόμενος της άνεργος. Να μην ερημώσουν τα χωριά τους, τα σπίτια τους. Εμείς, το συνεπές αγωνιστικό αναπηρικό και γονεϊκό κίνημα, από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε και συνεχίσουμε να στηρίξουμε τον αγώνα τους και θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι την τελική νίκη. Ευχαριστώ. Πάνω από 14 ώρες μέσα στο λιοπύρι και τους δείξαμε
ότι αντέχουμε άλλο τόσο να τους αποδείξουμε ότι ό,τι και να ψηφίσουν εκεί μέσα, εμείς στην πράξη θα το κάνουμε κουρελόχαρτο. Και το τραγούδι του ποιητή συνεχίζει, όπως το ακούσατε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς και το ψήφισε. Δεν είναι η πρώτη. Τροπολογία και ο νόμος που προσπαθεί να μας πετάξει έξω. Γυρνάμε πίσω στα χωριά μας, στο εργοστάσιο, στα μεταλλεία, στα εργοτάξια. Θα κάνουμε το συντονιστικό των σωματείων, τα διοικητικά μας συμβούλια, τις γενικές συνελεύσεις. Προετοιμαζόμαστε για σύγκρουση. Το είπαμε και πριν 2 χρόνια αυτό. Αυτοί θα προσπαθούν και θα μας τραβούν να βγαίνουμε έξω και να μας ξεριζώνουν από τον τόπο μας και εμείς με τη δική σας βοήθεια θα παραμείνουμε εκεί μέχρι το τέλος. Ένα είναι σίγουρο. Ένα είναι σίγουρο. Ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα αγωνιστούμε μέχρι τη νίκη. Δεν θα τους περάσει. Η ΛΑΡΚΟ θα ξαναλειτουργήσει. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Καλή ανάμωση, αδέρφια! Σας ευχαριστούμε!